Ακολούθησε η προσφορά αναμνηστικών και δώρων και η βραδιά του συνεδρίου έκλεισε με την καταπληκτική εμφάνιση της μεικτής χοροδίας του Δήμου Ρωδίων υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μιχάλη Καλαϊτζή. Είμαι ερευνήτρια νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας Ιταλίας και έχω σήμερα την ευκαιρία μέσω της εκπομπής Εν Λευκό, παρακολουθούμε στο διαδίκτυο, στο YouTube ακριβώς, να σας πω δύο κουβέντες. Λοιπόν, για μας τους Ιταλούς που ασχολούμαστε με τα νέα ελληνικά, δηλαδή με την νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, για μας που προσπαθούμε τουλάχιστον να καταβάλουμε προσπάθειες ακριβώς για την προώθηση του νέου ελληνικού πολιτισμού, λοιπόν, για μας όλα τα θέματα που αφορούν τη νέα ελληνική γλώσσα και την ελληνική λογοτεχνία είναι βέβαια πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχουν μερικά θέματα όμως που έχουν ένα πρόσθετο για μας ενδιαφέρον, που είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα, και είναι τα κοινά θέματα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι της ιστορίας, δηλαδή το θέμα της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα, είναι ακριβώς από αυτά τα ακόμα πιο ενδιαφέροντα για μας θέματα. Γι' αυτό ασχολούμαστε τώρα με αυτή την ιστορική περίοδο. Ασχολούμαστε βέβαια με αυτή την ιστορική περίοδο για ένα παραπάνω λόγο, που είναι ο εξής. Ο ιδρυτής της έδρας νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας Ιταλίας, ο καθηγητής Φιλίππο Μαρία Ποντάνη, στον οποίο βέβαια εμείς χρωστάμε πολλά, είχε μάθει τα ελληνικά του στη Ρόδο. Κατά την Ιταλοκρατία είχε πάει στη Ρόδο, στο Ιταλικό Λύκειο. Εκεί βέβαια δίδασκε για 1-2 χρόνια τα Ιταλικά, αλλά εκεί έμαθε και τα Ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι στον κύριο Ποντάνη εμείς χρωστάμε τα Ελληνικά μας, αλλά βέβαια και λίγο στη Ρόδο εμείς χρωστάμε τα Ελληνικά μας. Λοιπόν, τότε αυτό σκεφτόμαστε. Να αποδώσουμε σε αυτή την ιστορική περίοδο, σε αυτή την κοινή περίοδο της ιστορίας μας, να αποδώσουμε τη σημασία που είχε και που συνεχίζει να έχει και
Είναι περίοδος που βέβαια μας ενώνει ακόμα και τώρα. Για παράδειγμα, σε ένα ραντεβού, σε μια συνάντηση όπως είναι η σημερινή εδώ στην Ασίζη, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έζησαν εκείνη την εποχή στη Ρόδο, και Ιταλούς και Ιταλοί είναι και Έλληνες. Ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε μόνο το χάρτινο υλικό από αρχεία και βιβλιοθήκες, που βέβαια μαζεύουμε, συνεχίζουμε να μαζεύουμε και στην Ιταλία και στην Ελλάδα, επίσης με τη συνεργασία του Συλλόγου με τον κύριο Ρικάρδο Κολάρο, επίσης με τη συνεργασία των ελληνικών αρχών που μας βοηθάνε και θα μας βοηθήσουν. Αλλά έχουμε αυτή τη θέληση, αυτό το σκοπό, να μαζέψουμε και το προφορικό υλικό, δηλαδή τις αναμνήσεις, δηλαδή τις μνήμες των ανθρώπων που έζησαν εκεί. Πολύτιμη για μας η ευκαιρία αυτή. Φίλες και φίλοι, σήμερα θα επισκεφθούμε την Ασίζη, η οποία πέρα από το κάστρο, τα τείχη, τις πέτρινες και ραμοσκέπαστες κατοικίες, αυτό που δεσπόζει σε αυτή την πόλη είναι η μεγαλόπρεπη βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου. Η Ασίζη μοιάζει σαν μικρογραφία σκαρφαλωμένη στην πλαγιά του βουνού Άση, από το οποίο πήρε το όνομά της. Όμως για να γυρίσεις αυτή τη γοητευτική πόλη της Ούμπριας και να κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα στα στενοσόκακα, θέλει ποδαρόδρομο και καλή φυσική κατάσταση. Για τα τουριστικά και άλλα ενδιαφέροντα της περιοχής θα ασχοληθούμε αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή μας. Σήμερα, δικαιωματικά, έχουν προτεραιότητα οι λαμπρές εκδηλώσεις των αποφύτων των Λασαλιανών σχολών. Σε μία θάλασσα ευτέλειας και ελάχιστης πνευματικότητας, αυτή η δραστήρια γυναίκα σηκώνει εδώ και πολλά χρόνια το μπαϊράκι του ακριβού, δημιουργώντας ακούραστα. Φίλες και φίλοι, θα ήταν παράληψη εάν δεν γινόταν έστω και μία μικρή αναφορά στην κυρία Χρυσούλα Καϊλή, μία γυναίκα που συντάσσεται με τη λέξη φαινόμενο, μία γυναίκα που ό,τι και να πει κανείς είναι απλώς πολύ λίγο, γι' αυτό και βρίσκεται στο αποκορύφωμα της αποδοχής της. Βρισκόμαστε στην ωραία πόλη του Ασίζη. Εδώ ερχόμαστε κάθε χρόνο τον Μάιο για μια εκδήλωση που κάνει ο σύλλογος μας, το οποίο σύλλογο δημιούργησαν οι Ιταλοί που πέρασαν από την Δωδεκάνησο. Εγώ φοιτήσα στα Ιταλικά σχολεία, γιατί δυστυχώς ο Λοντεβέκης μας είχε κλείσει τα σχολεία μας στα ελληνικά, και φοιτήσα 4 τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Μετά πήγα στη μέση εκπαίδευση 3 χρόνια και μετά 4η και 5η γυμνασίου. Οπότε όταν φύγανε οι Ιταλοί, κλείσανε τα Ιταλικά σχολεία και δεν συνέχισα πια από εκεί και πέρα. Από τότε ερχόμαστε, από το 88, κάθε χρόνο ανελειπώς ερχόμαστε στην Ασίζη. Οι Ιταλοί εδώ που περάσανε από το 12, δημιουργήσανε ένα σύλλογο των πρώην μαθητών. Και ήμουνα μέρος και εγώ για αυτό το συλλόγο από το 88, και όπως είπα έχουμε κάθε χρόνο. Είναι μια ωραία εκδήλωση, συγκεντρώμαστε εδώ να πούμε τα δικά μας με τους φίλους Ιταλούς. Είναι 3 αξέχαστες ημέρες που περνάμε εδώ στο Ασίζη. Τέτοια ώρα που μιλάω συγκεντρωνόμαστε μπροστά στο το ξενοδοχείο που μένουμε, που λέγεται Domus Pacis,
Έρχονται οι αρχές της Ασίζης εδώ. Υπάρχει η μπάντα του Ασίζη. Παίζουν τον εθνικό ύμνο τον δικό μας και μετά τον ιταλικό και γίνεται μια πομπή με πολύ μεγάλη πομπή και εκεί πρωτοστατεί η Παναγία Φιλερίμου μας.